πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο η Ελλήνων Συνέλευσης και ο πρόεδρός της, ο κύριος Αρτέμης Όρας, φωνάζουν εδώ και χρόνια. Μιλάμε για τη σύσταση της Βουλής σε σώμα και την μη ύπαρξη του νόμου με τον οποίο συγκροτείται η Ελληνική Βουλή σε σώμα. Η μη ύπαρξη ενός τέτοιου νόμου καθιστά τη Βουλή μας άκυρη, παράνομη θα έλεγα, οπότε τίθεται ένα τεράστιο θέμα νομιμότητας της ίδιας μας της Βουλής, αλλά και όλων των νόμων που αυτή η Βουλή έχει ψηφίσει. Γι' αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Στέργιο Τζίτζιο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στον Ομό Σερών. Κύριε Τζίτζιο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά, καλησπέρα σε όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Κύριε Τζίτζιο, πώς είναι δυνατόν να εκλέγεται ο πρόεδρος της Βουλής μας από ένα σώμα που δεν έχει συγκροτηθεί ποτέ με νόμο? Είναι πολύ οξύ. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος στην ουσία αναδιορίζει τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο και να μην επιμελείται ούτως ώστε να υπάρχει ένας νόμος, ένα φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, όπως ορίζει ξεκάθαρα ο νόμος 3469 του 2006 στο άρθρο 5, παράγραφος 2. Ορίζει ξεκάθαρα ο νόμος λοιπόν 3469 του 2006 ότι στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως δημοσιεύονται προεδρικά διατάγματα και μα πρώτο δημοσιεύονται, λέει, οι νόμοι οι οποίοι υπογράφονται και κυρώνονται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Άρα, για να μπορεί ένας νόμος να έχει ισχύ, θα πρέπει πρωτίστως να έχει ενημερωθεί ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης ενημερώνεται μέσα από τα φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως και όχι μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης ή ενημέρωσης, όπως έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και η ενημέρωση του πολίτη γίνεται σχεδόν αποκλειστικά και μόνο από εκεί. Η ενημέρωση επίσημη γίνεται μέσα από το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως και σύμφωνα με το άρθρο του νόμου το οποίο μόλις ανέφερα, αναφέρω πάλι τον νόμο για τους πολίτες που θέλουν και πρέπει να ψάξουν να το βρούνε και να μην πιστέψουν αυτά που λέω εγώ, αλλά να δουν με τα ίδια τους τα μάτια, είναι ο 3469 του 2006, άρθρο 5, εδάφιο 2. Εκεί λοιπόν στο ΦΕΚΑΝ δημοσιεύονται όλοι οι νόμοι. Είδαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Σουφλερό, πάλι εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, την εκλογική διαδικασία και το πόσο είναι εφικτό να είναι διαβλητή. Αποδείξαμε ότι η εκλογική διαδικασία ξεκινάει με έναν αέρα σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, με το σώμα του εκλογικού καταλόγου και με το εκλογικό σώμα και με τον πληθυσμό της χώρας σύμφωνα πάλι με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελστάτ, είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό περίπου 813.000 ανθρώπων. Αν το ανάγουμε αυτό επί της 100, είναι 8,2%, οπότε αμέσως έχουμε μια βάση ψευδής όσον αφορά το επί της 100 αποτέλεσμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό, γιατί ένα ποσοστό της τάξης του 8% είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ένα κόμμα που θα μπει με 3% μέσα στη Βουλή, 5 και 3, 3 και κάτι, 8,2, 8,3. Οπότε έχουμε δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν έναν αέρα να μπορούν να μπουν ακόμα και με ψευδή δηλωμένα στοιχεία. Αυτό είναι ένα θέμα της καταμέτρησης των εκλογών, θα το δούμε μια άλλη στιγμή. Είδαμε επίσης ότι η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή είναι αυτή η οποία κάνει την κατανομή των εδρών. Και γίνεται η κατανομή των εδρών σύμφωνα με τους πίνακες των αποτελεσμάτων των οικείων πρωτοδικείων από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή και αυτή παίρνει το οριστικό αποτέλεσμα και δίδει τη δυνατότητα στα οικεία πρωτοδικεία με απόσπασμα της απόφασής της να μπορέσουν να ανακηρύξουν αυτούς τους οποίους πλειοψήφισαν στην εκλογική διαδικασία, στον τόπο τους.
Αυτοί λοιπόν βασίζονται όλοι στο προεδρικό διάταγμα με το οποίο ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εκλέχθηκε από την προηγούμενη Βουλή με τον ίδιο τρόπο, διέλυσε την προηγούμενη Βουλή και ορίζει, λέει, τη σύγκληση της νέας Βουλής, την σύγκληση. Σήμερα, και επίσης είδαμε, για να συνδέσω τις δύο εκπομπές, ότι την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές διορίζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διορίζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας. Για να κάνουμε λίγο πιο κατανοητό αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι με βάση το Σύνταγμά μας, ο Πρωθυπουργός και το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 που ορίζει την εκλογική διαδικασία, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος το κόμμα του θα έχει συλλέξει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Και είδαμε ότι την επόμενη μέρα διορίζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας. Σήμερα θα δούμε ότι τη μεθεπόμενη μέρα διορίζεται και το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το ΦΕΚ 122 στις 9 Ιουλίου του 2019, όπου διορίζεται το Υπουργικό Συμβούλιο και το ΦΕΚ το υπογράφει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, πριν ακόμη έχουμε έστω την σύγκληση της νέας Βουλής, έχουμε ήδη δύο φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως, όπου είναι νόμοι αυτά, σύμφωνα με τον νόμο 3469 του 2006, όπως ανέφερα στην αρχή, όπου με αυτά έχουμε δύο νόμους, έχει προκύψει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο. Διορισμένοι, προσέξτε, διορισμένοι από έναν, από μια διορισμένη ανωτάτη φορευτική επιτροπή, η οποία, της οποίας προεδρεύει πάντα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν μίλησε για αυτόν τον διορισμό, από έναν διορισμένο προσωρινό υπουργό εσωτερικών, τον είδαμε και το ΦΕΚ διορισμού του, ο οποίος υπήρξε και υπουργός δικαιοσύνης στην τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Γκουβέλη, και επειδή όλοι είναι διορισμένοι, διορίζεται τώρα και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο και προκύπτει νόμος ποιοι είναι αυτοί. Γιατί το τονίζω, κύριε Μιλωνά? Γιατί έχουμε αποτυπωμένο σε νόμο, σε φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, το όνομα του Πρωθυπουργού και τα ονόματα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, Υφυπουργών και όλων των βουλευτών που απαρτίζουν το Συμβούλιο. Αυτά τα δύο είναι σε νόμο. Αυτό που δεν έχουμε σε νόμο είναι τους 300 βουλευτές με τις περιφέρειες στις οποίες έχουν εκλεγεί, τους αριθμούς ψήφων τους, όπως ορίζεται κανονικά, και να υπάρχει ένα φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, ένας νόμος δηλαδή, όπου το σώμα της Βουλής συγκροτείται, γιατί αποτελείται από πολλά μέλη, και θα πρέπει να γίνει αυτό που λένε η ολομέλεια. Όλα τα μέλη της Βουλής συγκροτούνται σε ένα σώμα που αποτελεί την ολομέλεια. Αυτό δεν υπάρχει. Και θα το αποδείξουμε σε επόμενη εκπομπή με έγγραφο και από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και από την Ανωτάτη Φορευτική Επιτροπή, το οποίο το περιμένουμε, υπάρχει ήδη αλληλογραφία. Ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο, αλλά περιμένουμε να το πάρουμε και εγγράφος. Κύριε Τζίτζιο, φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως της διάλυσης της Βουλής υπάρχει? Υπάρχει και το δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, αν δεν κάνω λάθος, 118, όπου διαλύθηκε η Βουλή. Συγγνώμη, είναι το ΦΕΚ 118, είναι αυτό με το οποίο διορίζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας. Υπάρχει φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, είναι προεδρικό διάταγμα με το οποίο διαλύεται η Βουλή και γίνεται η σύγκληση της νέας Βουλής, όπου ορίζεται στις 17 Ιουλίου, 11 μέρες δηλαδή, 10 μέρες μετά από την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Εκεί είναι το οξύμορο ότι υπάρχει ένας νόμος με τον οποίο διαλύεται
και όλοι στηρίζονται πάνω σε αυτόν τον νόμο. Αυτή ήταν και η τηλεφωνική προφορική απάντηση της κυρίας Δρούλια, η οποία είναι υπεύθυνη της βιβλιοθήκης της Βουλής, σε συγκεκριμένο ερώτημά μου. Με παρέπεμψε στα πρακτικά της ΙΙΤΑ περίοδου της ΑΛΦΑ συνεδρίασης, της πρώτης συνεδρίας δηλαδή του Σώματος της Βουλής, όπου εκεί ακριβώς μέσα δεν αναφέρεται τίποτα άλλο πέραν από τα ονόματα, αλλά τα πρακτικά αυτά δεν έχουν γίνει νόμος και εκεί είναι η σύγκληση. Εδώ κύριε Μιλωνά θα ήθελα να δούμε τη διαφορά της σύγκλησης πάλι μέσω επίσημων εγγράφων. Μας απαγορεύεται να απευθυνόμαστε σε νοήμονες ανθρώπους, σε Έλληνες πολίτες και να αναφέρουμε απλά, θα πρέπει να αποδεικνύουμε και θα αποδειχθεί μέσα από επίσημα έγγραφα ότι η σύγκληση με τη συγκρότηση δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες και αναφέρονται σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. Πάντως, προφορικά, η κυρία Δρούλια μας απήντησε ότι γίνεται με το ΦΕΚ σύγκλησης, διάλυσης δηλαδή, και σύγκλησης της Νέας Βουλής. Εάν είναι έτοιμο το κοντρόλ, θα ήθελα να περάσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι η διαφορά αυτή που έγκυται μέσα από ένα επίσημο έγγραφο από την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο επίσημο έγγραφο από αυτό νομίζω δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Εκεί λοιπόν, μέσα από την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε κάτι το πολύ όμορφο όσον αφορά τη διαδικασία αυτή την οποία ψάχνουμε. Βλέπουμε λοιπόν εσωτερική και διαδικαστική κανονισμή, Επιτροπή των Περιφερειών. Εάν δείτε εκεί στο κεφάλαιο 1, λέει σύγκληση, προσέξτε, για να δούμε πώς ταυτίζονται, σύγκληση της πρώτης συνόδου, για πρώτη φορά δηλαδή, και συγκρότηση σε σώμα. Α, αναφέρει και συγκρότηση σε σώμα. Ορίστε. Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς μόλις είδαμε. Έχει και τη σύγκληση και τη συγκρότηση σε σώμα μαζί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και λέει σύγκληση της πρώτης συνόδου, άρθρο 11, άρθρο 12, συγκρότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σε σώμα. Δηλαδή, στην πρώτη διαδικασία και αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε ότι στο άρθρο 11 γίνεται η σύγκληση λοιπόν της Επιτροπής για να μπορέσουμε να κάνουμε τι. Για να μπορέσουμε να δούμε ότι τα μέλη αυτά τα οποία θα συγκροτήσουν, προσέξτε, θα συγκροτήσουν το σώμα της Επιτροπής, ναι, έρχονται να συγκλήθηκαν δηλαδή να συνεδριάσουν. Και μέσα από αυτή τη σύγκληση θα γίνει η συγκρότηση. Εμείς στο ΦΕΚ διάλυσης που είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου μέσα ορίζεται και η σύγκληση της Νέας Βουλής, αυτοί οι 300 δηλαδή που βγάλαν τα πρωτοδικεία, θα πρέπει να γίνουν νόμος και να συγκροτήσουν το σώμα της Βουλής. Αυτό όπως άλλωστε το λέει και το Σύνταγμα μας το λέει αυτό. Ότι είναι στο άρθρο 32, παράγραφος 5, αναφέρει συγκεκριμένα ότι για τη συγκρότηση σε σώμα. Αν η Βουλή, λέει, έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η Νέα Βουλή. Η Νέα Βουλή με το ΦΕΚ διάλυσης συγκαλείται. Συγκαλείται, δηλαδή θα πρέπει αυτοί οι 300 που βγάλαν τα πρωτοδικεία, που έβγαλε η Ανωτάτη Φορευτική Επιτροπή ότι αυτοί έχουν καταλάβει τις έδρες, θα πρέπει να μαζευτούν στη Βουλή, στο κτίριο της Βουλής, για να συγκροτήσουν την ολομέλεια. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί με άλλον τρόπο, όπως είδαμε, εάν δεν δημοσιευθεί σε φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως βάσει του νόμου 3469. Εκεί, λέει, δημοσιεύονται οι νόμοι. Εάν δεν είναι νόμος η Βουλή, κύριε Μιλωνά, πώς είναι δυνατόν να νομοθετήσει? Αδύνατον. Κύριε Τζίτζιο,
Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά κοντά σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Πάλι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στέριο Τζίτζιο, που συζητάμε, το θέμα μας είναι η μη ύπαρξη φύλου εφημερίδος της κυβερνήσεως της σύστασης της Βουλής σε σώμα. Μιλάμε για μια τεράστια παρατυπία, απαράδεκτο, και είμαστε στο σημείο όπου ο κύριος Τζίτζιος μας παρουσιάζει τα στοιχεία. Κύριε Τζίτζιο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μιλωνά, να σας διορθώσω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στο σημείο που είμαστε, είναι τρομερή, ζωτική σημασία, θα έλεγα, η έννοια των λέξεων. Επειδή θα τα δούμε μπροστά μας, ότι η συγκρότηση είναι κάτι ξεχωριστό με τη σύσταση ή τη σύγκληση. Η συγκρότηση, λοιπόν, ένα σώμα συγκροτείται, γιατί αποτελείται από πολλά μέλη, όπως είναι 300 βουλευτές, είναι 300 διαφορετικά μέλη, και συγκροτείται στην ολομέλεια του σώματος. Οπότε, βλέπαμε την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιτροπή των Περιφερειών, ότι ξεκάθαρα μας έδειξε ότι συνεδριάζει, συγκαλείται, λέει, γίνεται η σύγκληση της Επιτροπής για να γίνει η συγκρότηση αυτής. Άρα, για να μπορέσει να γίνει ένα σώμα, θα πρέπει αυτό να συγκροτηθεί. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει νόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εμάς θα πρέπει να δημοσιευθεί σε ένα φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, όπως αναφέραμε πριν. Μέσα στην έρευνα αυτή που κάνω γενικώς για το κομμάτι αυτό, προέκυψε μέσα της έρευνάς μου για την οικονομία. Εκεί δηλαδή προέκυψε η απορία, γιατί βγήκε μπροστά μου ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσε να λυθεί όσον αφορά με τη Βουλή. Και γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, και ενώ έψαχνα στην Πανεπιστημίουπολη των Σερών, όπου πλέον ήταν ΤΕΗ και τώρα έγινε Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αυτό καλά θα κάνουν να το ψάξουν όλοι και ιδιαίτερα συνάδελφοί μου που ασχολούνται με την παιδεία, για ποιο λόγο έγινε Διεθνές Πανεπιστήμιο, τι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και πού έχει την έδρα του, έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί πριν τη Θέρμη, εδώ και χρόνια. Με χορταργιασμένα κτίρια, δεν ξέρω τι ακριβώς εκπροσωπεί, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα να δούμε ένα έγγραφο το οποίο με καθοδήγησε να ψάξω να το βρω ένας άνθρωπος μέσα από εκεί, ο οποίος συγκλονίστηκε με αυτά που του είπα όσον αφορά για τη συγκρότηση, και είναι ένα έγγραφο από την Πανεπιστημίουπολη Σερών, υπογράφει Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αν το κοντρόλ μας είναι έτοιμο, Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ανακοίνωση. 13 του 2021, αριθμός πρωτοκόλλου 275. Ανακοίνωση, λέει, προσέξτε τις λέξεις. Σύγκληση συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος. Βλέπετε ότι σε πανεπιστημιακό επίπεδο η σύγκληση με την συγκρότηση, ξεκάθαρα εδώ μας αποδεικνύεται στο έγγραφο αυτό, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συγκαλείται. Στην περίπτωση της Βουλής, ποιες θα ήταν οι λέξεις. Σύγκληση της συνέλευσης όλων των εκλεχθέντων αναπεριφέρεια βουλευτών
βάσει της απόφασης της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής και του οικείου πρωτοδικείου του καθενός, ούτως ώστε να συγκροτηθεί το σώμα της Βουλής. Αυτός θα ήταν ο τίτλος για να μπορέσει να ισχύσει και αυτό να δημοσιευθεί σε ένα φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Οπότε είναι ξεκάθαρο, νομίζω, κύριε Μιλωνά, ότι η σύγκληση δεν έχει καμία σχέση για άλλη μια φορά με τη συγκρότηση. Μάλιστα. Κύριε Τζίτζιο. Παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει μια τόσο τεράστια παρατυπία? Μπορεί κάτι τέτοιο να έχει διαφύγει από τους αρμόδιους ή μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει τυχαία? Ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμης Όρας, τεκμηρίωσε ότι τύχη δεν υπάρχει με αποδεικτική διαργασία και πραγματικά τύχη δεν υπάρχει. Αποδείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή και καλό όλους τους τηλεθεατές, τα αδέλφια μου, όλους τους πολίτες που παρακολουθούν να δουν την προηγούμενη εκπομπή για τη διαβλητότητα των εκλογών. Αποδείξαμε εκεί λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής είναι πάντα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο Υπουργός Εσωτερικών της εν λόγω εκλογικής αναμέτρησης ήταν πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, δύο εξ αυτών είναι από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Αρεοπαγίτες κι αυτοί. Είναι αδύνατον να έχει διαφύγει των υπευθύνων αυτή η λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια, είναι μείζονος σημασίας. Αλλά το έχουν αλλάξει και το έχουν κάνει ότι με την ορκομοσία τους γίνονται και βουλευτές. Και εγώ ρωτώ. Και μάλιστα έχω κάνει και έγγραφο ερώτημα στη Διεύθυνση Πληρωμών της Βουλής, γιατί η μισθοδοσία των βουλευτών γίνεται μέσα από την Διεύθυνση Πληρωμών της Βουλής και ανάγεται στον προϋπολογισμό της Βουλής. Μίλησα με την υπεύθυνη, κάποια κυρία Τερψιχώρη Μάνου. Της έχω στείλει και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ένα μήνυμα, με το οποίο την καλώ να μου απαντήσει εάν όσοι πληρώνονται, τα πρόσωπα δηλαδή που έχουν οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο και δει αυτά που είναι μέσα στον προϋπολογισμό της Βουλής, έχουν φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως όπου το όνομά τους αναγράφεται πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, κύριε Μιλωνά. Οποιοδήποτε έχει μια οικονομική σύμβαση με το δημόσιο, ανάγεται είτε σε φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, είναι εγγεγραμμένο το όνομά του, είτε είναι εγγεγραμμένο στο Διάβια, είτε είναι εγγεγραμμένο στο Διαφάνεια Parliament. Οπότε, είτε είναι στον μηχανισμό διαφάνειας της Βουλής, όπου ανάγονται οι βουλευτές, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να υπάρχουν μέσα στο Διαφάνεια τα ονόματα των βουλευτών, ούτως ώστε να πληρώνονται. Δεν υπάρχει στο Διάβια, γιατί δεν είναι αρμοδιότητας οι βουλευτές του Διάβια, έχει να κάνει με τους ΟΤΑ, δεν είναι μέσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως όπως θα έπρεπε να είναι για να μπορούν να πληρώνονται. Άρα βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θα ήθελα να πω όχι αν συμβαίνει ή όχι, οι αποδείξεις μας δείχνουν, τεκμηριώνουν δηλαδή, ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν συμβαίνει, δεν υφίσταται. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή σίγουρα θα αναρωτιούνται για ποιον λόγο, εάν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ την πρώτη φορά αυτό έκανα. Εάν συμβαίνει, για ποιον λόγο να συμβαίνει? Και την απάντηση μου την έδωσε ο πίνακας των εκλογικών καταλόγων, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος και δεσμεύουμε στην επόμενη εκπομπή να τον αναρτήσουμε για να μπούμε εντελεχώς και σε κατατόπους ανθρώπους να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε, κύριε Μιλωνά, βουλευτή ο οποίος πήρε κάτω από 1.000 ψήφους. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βουλευτή που πήρε κάτω από 1.000 ψήφους. Ναι. Και στην προηγούμενη σύνθεση της Βουλής και στην προπροηγούμενη, με τον κύριο Λεβέντη εδώ τοπικά σε μένα, υπήρχε βουλευτής, ο κύριος Μεγαλομίστεκας, ο οποίος ήταν με ελάχιστους ψήφους. Οπότε, το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, πρώτον θα βλέπαμε τους πραγματικούς ψήφους. Θα βλέπαμε αν τα ποσοστά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή εάν προσθέσουμε τους ψήφους των βουλευτών που πήραν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βγάζουμε τις έδρες. Εάν δούμε ότι
ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέου Σουλίου, όπου ανήκω εγώ, εδώ στις Σέρες, έχει λάβει πάνω από 1.300 ψήφους. Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής να είναι κάτω από 1.000 και να παίρνει αποφάσεις για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών? Αντιλαμβάνεστε τι λέω, κύριε Μιλωνά, έτσι? Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Είναι πάρα αυτό πολύ σοβαρό. Αυτό θα προκαλούσε την οργή των Ελλήνων και θα έπρεπε όλοι μετά να αρχίσουν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Τι ακριβώς γίνεται στις εκλογές. Οπότε, με συνοπτικές διαδικασίες, υπάρχει μια εταιρεία η οποία λέγεται Singular Logic, η οποία κάθε φορά παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ ανάθεση έργου κατά παρέκκληση του νόμου περί αναφοράς, κάθε φορά με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, για υψίστης εθνικής ασφαλείας. Μετράει αυτή, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί να μετρήσει, μετράει Singular Logic, και μας βγάζουν τη βραδιά των εκλογών μέσω των δημοσκοπήσεων, τα exit polls. Εμείς νομίζουμε ότι τα exit polls είναι μια διαδικασία των εκλογών. Όχι. Τα exit polls είναι μια διαδικασία μιας ιδιωτικής εταιρείας εβραϊκών συμφερόντων, ήταν του Βγενόπουλου, συμφερόντων Βγενόπουλου πρωτήτερα, εβραϊκών συμφερόντων, ξεκάθαρα, με έδρα την Αθήνα και την Πάτρα, όπου μοιράζει και στα κατατόπους επιμελητήρια προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να έχει μέσω αναπτυξιακών εταιριών, ούτως ώστε να έχει την διαφήμιση των επιμελητηρίων σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονική. Τεράστιο το θέμα. Αυτή η εταιρεία λοιπόν βγάζει τους αναλυτές της και λέει ότι με το δείγμα που πήρανε αυτή είναι η κυβέρνηση. Γιατί το λέω με το δείγμα? Γιατί ο νόμος ορίζει, κύριε Μιλωνά, τι θα μας πείραζε εμάς, δηλαδή, αν είχαμε άλλες 10 μέρες υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μας ενοχλεί σε τίποτα? Όχι. Όχι. Όπως λειτουργήσαμε αυτές τις μέρες τον μήνα αυτό, θα λειτουργούσαμε δηλαδή άλλες 10 μέρες με υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα ερχόμασταν όλοι όπως πρέπει, με την απόφαση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, όπου δεσμεύομαι να την φέρω. Είναι η απόφαση νούμερο 2 του 2019 στο τμήμα του Αρείου Πάγου, το αρμόδιο της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής. Είναι η απόφαση 2 του 2019, όπου φτάνει στα πρωτοδικεία και όλα τα πρωτοδικεία της χώρας βγάζουν απόφαση στις 16. Ποιοι είναι οι βουλευτές? Αλλά η κυβέρνηση έχει διοριστεί στις 8 και το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9. Και τα πρωτοδικεία έχουν βγάλει απόφαση στις 16, κύριε Μιλωνά. Αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Οπότε, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί το θέμα είναι μεγάλο, θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα διαμέσου της φιλόξενης εκπομπής σας σε όλους τους Έλληνες πολίτες που με ακούν. Αυτό συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει εάν εμείς ως πολίτες δεν επιληφθούμε επί παντός επιστητού της πολιτείας μας. Εάν δεν πάμε να μετέχουμε εμείς της εκλογικής διαδικασίας ως υποψήφοι, που όποιος θα ακούσει αυτό και ήταν εμπλεκόμενος με την πολιτική, κομματική θα έλεγα πρακτική για την Ελλάδα και όχι μόνο, γνωρίζει ότι αν δεν περάσεις από κομματική πασαρέλα, να δείξεις δηλαδή ότι είσαι αυτός που μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση, όσο απάνθρωποι και να είναι, μέσα από πώς θα θέσεις νευραλγικού χαρακτήρα μέσα στην κοινωνία μας, βλέπε δικηγόρους, βλέπε συμβολεογράφους, βλέπε γιατρούς, σκάνδαλα, Νοβάρτης και ούτω καθεξής, Μίζες, Ζήμενς και άλλα τέτοια πιπεράτα, τα οποία βλέπουμε ανθρώπους μέσα από εκεί να έρχονται και να γίνονται βουλευτές. Εάν δεν έρθεις εσύ μέσα από τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευση, ο οποίος δίνει τη μοναδική δυνατότητα εδώ και χρόνια, χωρίς καμία κομματική πασαρέλα, χωρίς να περάσεις από καμία στοά, χωρίς να προσκυνήσεις τίποτα, χωρίς να βάλεις γόνατο κάτω, παρά μόνο με την ιδιότητά σου ως πολίτης ενεργός, θέλοντας με ανιδιοτέλεια να προσφέρεις και αρετή προς όλους για την πολιτεία, και δεν έρθεις να μετρήσεις, εάν δεν θέλεις να πολιτευτείς, δεν έρθεις να μετρήσεις την ημέρα των εκλογών τους ψήφους, όπου η Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Μιλωνά, στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αυτό το οποίο πληρώνουμε 3 εκατομμύρια ευρώ τη Singular Logic, την πλατφόρμα αυτή την είχε ήδη έτοιμη η Ελλήνων Συνέλευση και την έθεσε σε εφαρμογή. Είχαμε εκλογικούς αντιπρόσωπους σε 3.722 τμήματα, θα έπρεπε να έχουμε σε 22.000.
θα πρέπει να έρθουν, να αισθανθούν την ανάγκη οι πολίτες και να δώσουν το αποτέλεσμα το ακριβές. Να είναι εκεί, να είναι αυτό που λέμε κέρβεροι, να μπορούν να ελέγχουν τη διαδικασία, τους δικαστικούς αντιπροσώπους, γιατί πολλά γίνονται. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, εγώ το έζησα ως υποψήφιος βουλευτής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη σε εκλογικό τμήμα, με μεγάλη διαδικασία, θα την πούμε σε μια άλλη εκπομπή, με μαρτυρίες ανθρώπων. Εάν δεν συμβούν όλα αυτά, αυτοί θα συνεχίσουν να υφαρπάζουν με δόλιο τρόπο το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης και θα αποφασίζουν αυτοί για μας σύμφωνα με τα δικά τους θέλω. Πόσα χρήματα θα βγάλουν αυτοί, αν μπορούν να βολέψουν τα παιδιά τους, αν μπορούν να βολέψουν τους οικείους τους, αν μπορούν να φτιάξουν δύο σπίτια, τρία αυτοκίνητα, αν μπορούν να κάνουν λεζάντα ως βουλευτές, ως πολιτικοί. Και έχουμε δει πολιτικούς οι οποίοι έχουν γίνει σχεδόν δημόσιοι υπάλληλοι, 20 χρόνια βουλευτής, 25 χρόνια βουλευτής, συντάξεις από εκεί και έργο μηδέν. Η Ελλάδα στον πάτο, μας λένε αυτοί, με ανατελείωτο χρέος, γιατί ο πολίτης δεν μπήκε στη διαδικασία να δει πώς εκλέγονται αυτοί οι βουλευτές, με πόσους ψήφους. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Μιλωνά, να με διοικείς εσύ να πάρεις απόφαση για μένα και να έχεις 942 ψήφους στην πλάτη σου. 942 άνθρωποι μένα τα πρώτα μου ξαδερφιά μαζί με τα παιδιά τους. Είναι απίστευτο, είναι. Κύριε Τζίτζιο, μιλάμε, δεν υπάρχει δημοκρατία, έτσι. Μα δεν υπάρχει δημοκρατία, αφού ο πολίτης δεν είναι εδώ για να εκφραστεί η κρατεώτηση, η ισχύς δηλαδή του συνόλου των πολιτών. Αφού δεν υπάρχει ο πολίτης, δεν υπάρχει σύνολο πολιτών. Ποια δημοκρατία, εδώ υπάρχει φεουδαρχική κομματοκρατία. Ξεκάθαρα. Έχουν βασιστεί σε ένα συνέγμα το οποίο το καταλύουν κατά βούληση, κανένας δεν μιλάει, γιατί οι διοικώντες, οι ανώτατοι δηλαδή, την ιεραρχία της δικαστικής εξουσίας είναι διορισμένη, οπότε ποιος θα τους κάνει έλεγχο. Η ανώτατη της εκτελεστικής εξουσίας, η κυβέρνηση, είναι διορισμένη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από μια βουλή η οποία δεν έχει συγκροτηθεί ποτέ σε σώμα με νόμο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια αποικιοκρατία και τις προάλλες γιορτάσαν αυτοί τα 200 χρόνια αποικιοκρατίας της Ελλάδος και εμείς νομίζουμε ότι γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας. Τα τεκμήρια αποδεικνύουν ότι δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ. Υπάρχουν αντίστοιχες εκπομπές με συμβάσεις που κάνει ο κύριος Πασχαλίδης πάλι στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών και τόσοι συναδελφοί μου, τόσοι συνέλληνες συμπολεμιστές μου αυτή τη στιγμή και με την ηθαγένεια και με την παιδεία και με τον πολιτισμό μας, τι έχει συμβεί και στο κομμάτι της υγείας και στο κομμάτι της βιομηχανίας. Ατελείωτο το θέμα και καλούμε όλους τους αδελφούς μας να έρθουν και να κουμπίσουν να μας δώσουν στοιχεία. Το τι ακριβώς συμβαίνει, είτε είναι κομματικά, είτε είναι πολιτικά, είτε είναι δικαιικά, είτε είναι βιομηχανικά, είτε είναι σε οποιοδήποτε κομμάτι και έκφανση του βίου μας, θα πρέπει να έρθουμε σύσσωμοι και να δώσουμε μία φορά αυτό που χρειάζεται για να εξαφανιστούν όλοι αυτοί οι δήθεν από πάνω μας και να πάρουμε εμείς τα ενία της χώρας μας. Αυτός ο μηχανισμός που θα το κάνει είναι η Ελλήνων Συνέλευσης με όλους τους Έλληνες πολίτες μέσα. Κύριε Τζίτζιο, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Ο χρόνος είναι πάντα αυτός ο οποίος μας βάζει τα όρια μέχρι ότου αναλάβουμε εμείς τα ενία για να θέσουμε εμείς τον πραγματικό αυτόν χρόνο ο οποίος θα είναι δημιουργικός και δεν θα είναι ένας χρόνος καταδολίευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Στέργιος Τζίντζιος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Σερών. Καλή συνέχεια σε όλους.